Το δρόμο για τις φυλακές πήραν δύο από τους 7 συλληφθέντες της μεγάλης επιχείρησης της αστυνομίας την περασμένη Τρίτη στα Χανιά, στη διάρκεια της οποίας κατασχέθηκε ένα ολόκληρο πλωστάσιο. Ένας 57χρονος επιχειρηματίας και ένας επίσης 57χρονος που φέρεται να εμφανιζόταν ως οπλουργός κρίθηκαν από ανακρίτρια και εισαγγελέα προσωρινά κρατούμενοι, ενώ άλλοι 5 αφέθηκαν ελεύθεροι. Η υπόθεση αυτή ήδη πήρε τις πραγματικές διαστάσεις. Δηλαδή, ήδη κρίθηκε ότι δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση. Ως εκ τούτου, οι κατηγορούμενοι απελογήθησαν μόνο για πράξεις που αφορούν κυρίως την κατοχή των όπλων, συνήθων ή πολεμικών. Ήδη από χθες, οπότε και απολογήθηκαν οι 4 πρώτοι, αφέθηκαν ελεύθεροι μία 55χρονη, ένα 44χρονος και ένα 63χρονος. Στον τελευταίο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρέωσης να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και της καταβολής χρηματικής εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ. Δύο ακόμη, ένας 28χρονος και ένας 38χρονος, αφέθηκαν σήμερα ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους. Η υπόθεση θα οδηγηθεί βεβαίως περαιτέρω στο ακροατήριο, όπου θα έχουν περαιτέρω, θα έλεγα, αποκάθαρση της υπόθεσης από στοιχεία που πολλές φορές αποτελούν στην αρχική δίωξη υπερβολή. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη, μετά από μια ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, οι αρχές προχώρησαν σε 7 συλλήψεις. Μία ημέρα μετά, κατά την προσαγωγή τους στην Εισαγγελία Χανίων, ασκήθηκαν διώξεις πλημελιματικού και κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς και για σύσταση συμμορίας, αδικήματα για τα οποία κρίθηκαν προφυλακιστέοι οι δύο 57χρονοι.